Πάμε όμως να δώσουμε την είδηση, πάμε να δώσουμε τις πληροφορίες. Και να ξεκινήσουμε, επειδή έδωσε πάρα πολλές ειδήσεις η συνέντευξη αυτή, πάμε να ξεκινήσουμε από αυτά που γίνανε, μάλλον αυτά που υπόθηκαν για το σπίτι του κυρίου Κασελάκη. Και σήμερα θα μεταφέρουμε, είπε ο κύριος Κασελάκης ότι ψάχνουν σπίτι, δεν αποκάλυψαν, έχουν βρει σπίτι. Σήμερα λοιπόν θα μεταφέρουμε το ρεπορτάζ και θα πούμε για πρώτη φορά ότι Θάνο Βάγιο, καλημέρα. Αγόρασε σπίτι ο κύριος Στέφανος Κασελάκης με τον Τάιλερ. Το σπίτι έχει αξία, ένα που αγόρασαν και είναι αποκλειστική πληροφορία, 1.800.000 ευρώ. Ακριβώς. Το ξαναλέω. 1.800.000 ευρώ. Έχει γίνει η πράξη, έχει γίνει η αγοραπολισία. Τα λεφτά δεν ξέρω αν έχουν δοθεί ακόμα ή θα είναι σε δώσεις κτλ. Η πρώτη προκαταβολή σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη δοθεί, Γιώργο. Και μιλάμε, Θάνο μου, για ένα διαμέρισμα. Πολύ κοντά, είναι 100 μέτρα και λιγότερο από 100 μέτρα. Okay. Από την πλατεία Κολονακίου, από σωστά, το κέντρο σωστά. Δηλαδή, από το κέντρο, στο Σύνταγμα του κέντρου της πόλης. Αλλά το κέντρο της ακριβής γειτονιάς της πόλης, το Κολονάκι, είναι αυτό. Είναι η πλατεία Κολονακίου που τώρα βέβαια σκάβεται, γιατί θα γίνει και σταθμός του μετρό εκεί. Το σπίτι αυτό είναι σε απόσταση γύρω στα 60-70 μέτρα από την πλατεία Κολονακίου, σε ένα δρόμο που είναι δίπλα από την πλατεία, και είναι ένα σπίτι 250, για την ακρίβεια 246 μέτρα. Και είναι ένα από τα τελευταία, Γιώργο, όπως χαρακτηρίζονται φιλέτα στα πέριξ της πλατείας Κολονακίου, στο κέντρο της Αθήνας. Χαρακτηρίζεται πάρα πολύ καλή καταρχάς η τιμή από γνώστες της αγοράς, γιατί μιλάμε για ρετυρέ μεζονέτα τρίτου τετάρτου ορόφου, πλήρως ανακαινισμένη μόλις το 2022. Φυσικά πρόκειται για παλιά πολυκατοικία όπως και κάτι. Όλες. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι από το συγκεκριμένο είναι σπίτι. Είναι οι λεγόμενες φωτορεαλιστικές εικόνες. Από είναι αυτό το διαμέρισμα το όπως θα αποδοθεί πλήρως, παίρνοντας ο κύριος Κασελάκης ακριβώς το κλειδί και μπαίνοντας μέσα με τον σύζυγό του, τον κύριο Μακμπέθ. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Αυτούς τους χώρους τα απολαμβάνουν, μήνυμα αισθητική. Πιθανόν με άλλα έπιπλα δική του αισθητική. Εξ όσο γνωρίζω όμως και από ό,τι έχουμε δει όλοι σε συνεντεύξεις που έχει δώσει ο Τάιλερ κυρίως μέσα από το σπίτι που μένουν τώρα, το οποίο σπίτι είναι ακριβώς απέναντι από τις στήλες του Ολυμπίου Διός, εκείνο το σπίτι που μένουν τώρα, το ζευγάρι, το σπίτι είναι επιπλωμένο minimal. Ακριβώς. Και τα έπιπλα μέσα είναι όλα σε λευκό και μπες σε ανοιχτό χρώμα. Είναι όλο ανοιχτό χρώμα δηλαδή. Είναι λευκό και μπες σε ανοιχτό χρώμα. Και αν θυμάστε, Γιώργο, να συνεργαστούν με ένα γραφείο από interior designers, έτσι ώστε να το, αγοράσει έτοιμο, επιπλωμένο, όπως συνήθως γίνεται στην Αμερική. Θέλω να σου πω ότι και τα σπίτια που μένουν τώρα που νοικιάζουν, τα έπιπλα δεν είναι δικά τους. Δηλαδή το σπίτι αυτό νοικιάστηκε με την επίπλωση τη δική του. Αυτό το μόντους πάντως στην Αμερική ήθιστε. Έλα, και είναι όπως αν θυμάστε καλά, είναι η αντίστοιχη παρόμοια στην με όλα τα σπίτια, τα ακίνητα του κυρίου Κασελάκη που έχουμε δείξει και στο παρελθόν. Είναι χαρακτηριστική η αισθητική που διαθέτει και προσωπικά και στους χώρους που επιλέγει να διαμείνει, είτε στην Αμερική, είτε στην Ελλάδα, Νέα Υόρκη, Μαϊάμι. Άρα πόσο το αγόρασε το μέτρο για να καταλάβουμε τώρα. Εκεί κάτσε να κάνω εγώ το 1.800. Κάνε τη διαίρεση που είσαι καλό στις πράξεις. 1.800, 246. Λοιπόν, 7.300 παιδιά. 7.300 το μέτρο το αγόρασε. Είναι καλή τιμή για το Κολονάκι τα 7.300. Για το Κολονάκι είναι πολύ καλή. Είναι μια ανάσα, τρίτος... όπως είπες και εσύ, από την πλατεία Κολονακίου. Όχι καλή, πολύ καλή χαρακτηριστική. Τρίτος τέταρτος όροφος είναι, έτσι, μεζονέτα. Τρίτος τέταρτος όροφος. Ακριβώς. Εντάξει, τέσσερα, τέσσερα κύριο Κασελάκη. Ναι. Τέσσερα υπνοδωμάτια, τέσσερις τουαλέτες, χώροι. Πώς να το πω, αναψυχής του ζευγαριού, δηλαδή πάνω από το σαλόνι υπάρχουν και βοηθητικοί χώροι τους οποίους το ζευγάρι και οι φίλοι μπορούν να απολαμβάνουν λοιπόν, όμορφες στιγμές, τραπεζαρία, ένα πολυτελέστατο σπίτι. Θάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεωρείς σωστή κίνηση από τον κύριο Κασελάκη αυτή τη στιγμή? Γνωρίζουμε απόλυτα ότι έχει χρήματα. Γνωρίζουμε ότι έχει χρήματα. Γιατί δείχνει, άκου, το να μένει σε ενίκιο σημαίνει ότι είναι εδώ στην Ελλάδα δανεικός και περαστικός. Είναι απόλυτα σωστή κίνηση επικοινωνιακά να αγοράσει ένα άνθρωπο που έχει λεφτά, κοντινή μου, βεβαίως. Τι θα πάει να μείνει? Δηλαδή, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχει λεφτά πρέπει να πάει να μείνει σε διάρρη στις Κουκουβάουνες? Δεν καταλαβαίνω. Όμως, θεωρώ ότι την δεδομένη χρονική στιγμή. Σε αντίθεση, βέβαια, με τον Γιατί κύριο Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης μένει στη φτωχολογιά. Σε αντίθεση με τον κύριο Τσίπρα που μένει στην Κυψέλη. Ωραία, τάξη, ναι, δεν ξέρω αν έπρεπε την δεδομένη χρονική στιγμή που είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά του, δεν θεωρείται. Είναι ένας άνθρωπος όμως που με αυτό σου εξηγώ, αυτό που κάνει είναι να λέει ότι εγώ παιδιά εδώ ήρθα για να μείνω. Ναι. Επενδύω και αγοράζω ένα πολύ ακριβό σπίτι στο κέντρο της Αθήνας. Θα ασχοληθώ με τα κοινά, γιατί είπε εδώ την Παρασκευή, αν άκουσα στη συνέντευξη, ότι εγώ θέλω να πηγαίνω με τα πόδια στη Βουλή και στα γραφεία μου στο κέντρο της Αθήνας. Άρα αγόρασε ένα σπίτι που πραγματικά μπορεί σε 5 λεπτά να είναι με τα πόδια στη Βουλή. Άρα λοιπόν τι σου λέει, ήρθα για να μείνω. Και όχι με ενίκιο περαστικό. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν είμαι μοναδική που είναι θεωρώ λογικό. Ότι είναι λίγο προκλητικό να πούμε τώρα το 1.800. Θεωρώ ότι δεν είσαι μοναδική που κάνεις λάθος. Και ας ελπίσουμε να παίρνει το θηριό
είπες Τζιπ, δική μου γνώμη είναι, ταπεινή. Από την πλατεία Κολονακίου, γιατί το στενό είναι πολύ μικρό και θα δημιουργείται κομφούζιο. Κύριε Θοδωρίδη, καλημέρα. Πάμε στο γνωστό μεσή του κύριο Θοδωρίδη. Τώρα τα 7.300 που αγόρασε το σπίτι αυτό ο Κασελάκης, είναι καλή τιμή ή το πιάσανε κότσο που λέμε? Είναι, θα λέγαμε, η τιμή της αγοράς, κύριε Λιάγκα. Τόσο είναι. Δηλαδή, στο Κολονάκι 7 εκατομμύρια, 7 χιλιάρικα το μέτρο πάει τα καλά σπίτια. Μιλάμε για ρετυρέ ανακαινισμένο, έτσι, δίπλα στην πλατεία. Οπότε είναι, η τιμή είναι λογική. Είναι κάπου εκεί που θα την περιμέναμε. Λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω. Α, εκεί είναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτό είναι επιπλωμένο το σπίτι? Το ξέρετε εσείς το σπίτι? Φαντάζομαι θα το ξέρετε, γιατί είναι από τα φιλέτα της Αθήνας το συγκεκριμένο. Είναι ένα πολύ ωραίο σπίτι. Το είδατε. Καταρχάς, νομίζω ότι είχατε την είδηση πρώτος, κύριε Λιάγκα, την Παρασκευή. Την είχαμε, εντάξει, δεν πειράζει. Την έψαχνε όλη η Ελλάδα και νομίζω ότι τελικά αποκαλύφθηκε. Είναι ένα πολύ ωραίο σπίτι, έτσι όπως τουλάχιστον είδαμε τα φωτορεαλιστικά, και νομίζω ότι όποιος το έχει δει και από κοντά καταλαβαίνει ότι έχει μια δυναμική πολύ συγκεκριμένη. Ναι. Είναι ένα τεράστιο σπίτι για τα δεδομένα τα δικά μας του μέσου ανθρώπου, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά ένα σπίτι. Να σα ρωτήσω κάτι τώρα. Επενδυτικά, επειδή ο Κασελάκης είναι και επιχειρηματίας, επενδυτικά. Αυτό τώρα θα αυγατήσει, δηλαδή θα πάει προς τα πάνω ή θα πάει προς τα κάτω κάποια στιγμή το σπίτι αυτό? Τι λέει, ας πούμε, η αγορά? Όπως έχουμε ξανασυζητήσει, οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν θα σταματήσει στο εγγύς μέλλον τουλάχιστον. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έκανε και μια καλή τοποθέτηση των χρημάτων, για να απαντήσω και στη Φωτεινή εδώ. Θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή τοποθέτηση, δεδομένου του γεγονότος ότι... Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Αυτό το πήρε ένα 800, δηλαδή 7.100 ευρώ το μέτρο περίπου. Εάν το νίκιαζε ένα τέτοιο σπίτι, ας πούμε, στο Κολονάκι, με αυτά τα χαρακτηριστικά, 250 μέτρα, φουλ ανακινησμένο και επιπλωμένο, πόσο πάει το μήνα? 4-5 χιλιάρικα, 6? Πόσο πάει? Μιλάμε για 6 με 7 χιλιάρικα, έτσι όπως το είδαμε. Το είναι. Ωραία. Κύριε Θοδωρίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Λοιπόν,